Πάντα εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτεία και θα πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει. Μια ημερίδα που θα ξεκινήσει σε λίγο στις 11 τώρα το πρωί και αφορά τον ύπνο, τον καλό ύπνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επισκέπτη υγείας από την πρώτη τόμη Σπάρτης, τον κύριο Ηλία Βασιλάκο. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για αυτή την ημερίδα. Ξέρω ότι θα είναι αρκετοί αυτοί που θα την παρακολουθήσουν και αυτό που έχω πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να παρευρίσκεστε και να ακούτε όλα αυτά που έχουν να πούν οι ειδικοί σε κάθε εκδήλωση, όμως δεν έχουν όλοι αυτή την δυνατότητα, οπότε κάποιοι δεν θα μπορέσουν να είναι εκεί και θα πούμε κάποια πράγματα με τον κύριο Ηλία Βασιλάκο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεκείς τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί είναι και λίγο πριν την εκδήλωση και είστε στο χώρο ήδη, νομίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, οπότε σας κλέβουμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει σε λίγο, θα ξεκινήσει στο Καπί Σπάρτης. Ωραία, η συγκεκριμένη δράση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ύπνου, που έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις 15 Μαρτίου κάθε έτους. Η συγκεκριμένη δράση, όπως είπατε, θα γίνει στο χώρο του Καπί Σπάρτης. Σε λίγη ώρα ξεκινάει στις 11 η ώρα. Είναι δωρεάν προς το κοινό. Mm-hmm. Θα λύσουμε μερικά προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τον ύπνο και θα δώσουμε κάποιες συμβουλές όσον αφορά τη βελτίωση του τρόπου ζωής για τη βελτίωση του ύπνου. Mm-hmm. Καθώς όπως είπατε και η συγκεκριμένη δράση έχει το τίτλο «Καλός ύπνος, υγιή γυρατιά». Mm-hmm. Φέτος έχει δώσει το Υπουργείο αυτό το στίγμα, δίνει την έμφαση στη βελτίωση του ύπνου στην τρίτη ηλικία, στους ανθρώπους δηλαδή πάνω των 65. Είστε ένας εκ των ομιλητών. Ποιο θέμα θα αναπτύξετε εσείς, κύριε Βασιλάκο? Εγώ θα μιλήσω γενικά για τον ύπνο, ποιος πρέπει να είναι ο καλός ύπνος και θα δώσω κάποιες οδηγίες για τον τρόπο βελτίωσης, για τους τρόπους βελτίωσης ουσιαστικά. Πώς πρέπει να έχουμε πώς θα ρυθμίσουμε το βιολογικό μας ρολόι, δηλαδή να κάνουμε ένα πρόγραμμα σωστό στον ύπνο μας. Θα μιλήσουμε λίγο για το φαγητό, για το αλκοόλ, το κάπνισμα και όλα αυτά που είναι ουσίες που επηρεάζουν τον καλό ύπνο. Ναι. Η χρήση της τεχνολογίας, για παράδειγμα, η ενασχόληση με το κινητό, με τους υπολογιστές μας, οι οθόνες, μας επηρεάζουν. Εννοείται. Οι οθόνες είναι αυτό που επηρεάζουν, είναι μέσα στην παρουσίαση. Θα μιλήσουμε και για τις οθόνες που πρέπει τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθούμε να μην έχουμε ενασχοληθεί με κάποιο είδος οθόνη, είτε είναι τηλεόραση είτε είναι κινητό, καθώς μπορεί να ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας και για μισή ώρα αρχίζει και επεξεργάζεται όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε πάρει, οπότε καθυστερούμε πάλι την έναρξη του ύπνου. Μάλιστα, είπατε και για το φαγητό, είπατε για την τεχνολογία. Τι άλλο, πείτε μας έτσι μερικά tips για αυτούς που μας ακούν τώρα και έχουν κάποια προβλήματα με τον ύπνο, δεν μπορούν να κοιμηθούν δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να βελτιώσουν, να αλλάξουν στη ζωή τους για να κοιμούνται? Το νούμερο ένα θα είναι να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε το βιολογικό μας ρολόι, δηλαδή να εφαρμόσουμε μια ρουτίνα για τον ύπνο. Δηλαδή την ώρα που θα πρέπει να κοιμόμαστε, την ώρα που θα πρέπει να ξυπνάμε. Για το μεσημεριανό ύπνο, που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται το βράδυ να κοιμηθούν και μετά το μεσημέρι κοιμούνται πάρα πολλές ώρες, οπότε πάλι το βράδυ δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Mm-hmm. Θα πρέπει ο μεσημεριανός ύπνος να μην υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Ναι. Για τη διατροφή, το βράδυ θα πρέπει να τρώμε ελαφριά γεύματα. Επιπλέον το αλκοόλ. Δεν θα πρέπει για 4 ώρες να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, γιατί υπάρχει λανθασμένη αντίληψη που πιστεύουμε ότι με το αλκοόλ θα ηρεμήσουμε και θα κοιμηθούμε. Ναι. Οι πρόσφατες μελέτες μας δείχνουν ότι το αλκοόλ μπορεί στα αρχικά στάδια του ύπνου να μας βοηθάει, αλλά στη συνέχεια δυστυχώς μπορεί δεν μπορεί να διαρκέσει σωστά το βαθύ στάδιο του ύπνου που λέμε. Ναι. Επιπλέον μπορεί και να δυσκεράνει λίγο το ροχαλιτό, οπότε κάποιος άνθρωπος να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια του ύπνου να μην κοιμάται σωστά. Ναι, και το ροχαλιτό δεν είναι ότι δεν κοιμάσαι εσύ σωστά, δεν αφήνεις και τον άλλο να κοιμηθεί που δεν έχει πρόβλημα. Και καφέ μέχρι τι ώρα πρέπει να πίνουμε το βράδυ, το απόγευμα? Τουλάχιστον για 6 ώρες δεν θα πρέπει να έχουμε καταναλώσει. Δηλαδή, αν πούμε κοιμόμαστε στις 10 η ώρα, θα πρέπει μέχρι τις 4 να έχουμε καταναλώσει το τελευταίο φλιτζάνι. Mm-hmm. 2-3 φλιτζάνια τη μέρα επιτρέπονται και ο ύπνος λέει ότι έχει αντιοξειδωτικές ικανότητες. Επιπλέον, πέρα από τον ύπνο που μπορούμε να κατατάσσουμε, είναι και η ζάχαρη. Ναι. Ουσιαστικά, επειδή η ζάχαρη είναι ένα είδος καφεΐνης, δηλαδή δημιουργεί εγρήγορση στον οργανισμό μας, θα πρέπει να αποφεύγουμε είτε αναψυκτικά που περιέχουν πολύ ζάχαρη είτε κάποιο γλυκό για τουλάχιστον 6 ώρες πριν κοιμηθούμε. Το τσάι επηρεάζει τον ύπνο? Και το τσάι, ακόμα ναι. Το τσάι, εντάξει, του βουνού όχι. Το τσάι, το πράσινο και όλα αυτά τα επεξεργασμένα λόγω της επεξεργασίας έχουν ένα ποσοστό καφέινης. Ναι.
Οπότε καλό είναι να τα αποφεύγουμε λίγο πριν τον ύπνο, εντάξει. Επιπλέον το πολύ σημαντικό να πω ότι είναι πολλοί άνθρωποι λόγω, εντάξει, λόγω αύξησης της ηλικίας, προβλημάτων υγείας που υπάρχουν, δυστυχώς ακόμα και χωρίς ιατρική οδηγία, καταφεύγουν στη λύση φαρμακευτικών και σκευασμάτων, που δυστυχώς παροδικά συνηθίζονται τον οργανισμό, να το πούμε. Και, και αν δεν πας στο φάρμακο, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μόνο με φάρμακο θα κοιμάσαι, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό θα είναι και ένα στίγμα της εκδήλωσης, γιατί οι συνάδελφοι από το κέντρο κοινότητας που θα μιλήσουν για το άγχος πιο πολύ, εκεί θα σταθούν με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Θα πρέπει πάντα να γίνεται με τη συμβουλή του θεράποντος ιατρός, του θεράπων ιατρού. Ναι. Τώρα η άσκηση. Η άσκηση βοηθάει, κύριε Βασιλάκο, γιατί κουραζόμαστε, νομίζω. Όταν κουράζεσαι, θα κοιμηθείς και το βράδυ. Η άσκηση βοηθάει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι καρδιολογικές εταιρείες συστήνουν ότι θα πρέπει οι άνθρωποι όλων των ηλικιών τουλάχιστον να κάνουν κάποια φυσική δραστηριότητα για 60 λεπτά μέσα στη μέρα. Τι εννοούμε φυσική δραστηριότητα? Εννοούμε περπάτημα ήπιας μορφής, μπορεί να είναι ποδηλασία, ακόμα και δουλειές του σπιτιού, αλλά πλέον δεν θα πρέπει η άσκηση να γίνεται πολύ αργά το βράδυ. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, άμα κάποιος πάει 8 η ώρα να αρχίσει να τρέχει, μετά δυστυχώς θα είναι σε υπερένταση, να το πούμε με απλά λόγια, και δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Πολλοί λένε ότι εγώ θέλω να κοιμηθώ, αλλά έχω άγχος και το άγχος δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Πώς τώρα μπορούμε να καταπολεμήσουμε και το άγχος? Είναι βασική αιτία, νομίζω. Το άγχος εννοείται ότι είναι βασική αιτία. Σε πρώτη φάση, εντάξει, αν μιλάμε για δημιουργικό άγχος ή δεν υπερβαίνει πάρα πολύ. Ναι. Αν δηλαδή να μας κάνει να είμαστε ανήσυχοι όλοι μας την καθημερινότητα, να μας δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, χαλάρωση μπορούμε να κάνουμε. Καλύτερα τα ξέρουν όλα αυτά οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Mm-hmm. Που για αρχή μπορούμε να δοκιμάσουμε με αναπνοές, δηλαδή με βαθιές αναπνοές. Mm-hmm. Αναπνέοντας από τη μύτη, mm-hmm. παίρνουμε αέρα για 4 δευτερόλεπτα, το κρατάμε και τον εκπνέουμε μετά για άλλα 6 δευτερόλεπτα και αυτή την άσκηση μπορούμε να την επαναλάβουμε 10 φορές, 2 φορές τη μέρα. Και περισσότερες αν μας βοηθάει. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλες τεχνικές που εφαρμόζουν τώρα οι αντίστοιχοι επαγγελματίες υγείας, να μην μπω στον χώρο τους. Ναι, απλά ναι. Το πιο απλό. Μετά πια θα πάμε στη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Δεν ξεκινάμε από τη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Και καλό είναι αρχικά να επιλέξουμε, αν είναι να επιλέξουμε κάτι μόνοι μας, κάποιο φυτικό προϊόν και όχι φαρμακευτικό. Εντάξει, πάντα όμως η σύσταση του θεράποντος ιατρού, γιατί δεν ξέρουμε ανάλογα τι φάρμακα παίρνει και ο ασθενής. Ναι, ναι. Εννοείται μπορεί και ακόμα και τα φυτικά σκευάσματα. Ναι. Και αυτά οδηγίες χρήσης έχουν μέσα, υπάρχουν παρενέργειες, αντενδείξεις, οπότε θα πρέπει πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους. Τώρα, πόσο πολύ και καλά βοηθάει σαν καλό ύπνο το καλό στρώμα, το καλό μαξιλάρι, το καλό κρεβάτι, ότι έχουμε αερίσει το δωμάτιό μας, το αερίζουμε καθημερινά και δεν υπάρχουν έτσι σκόνη και οτιδήποτε άλλο. Πόσο βοηθούν αυτά? Πολύ σωστά. Είναι από τα σημαντικότερα, στο πούμε. Θα πρέπει για να μπορέσουμε να κινηθούμε να έχουμε εξασφαλίσει έναν χώρο που είναι υγιεινός. Τι εννοούμε, υγιεινός, όπως είπατε, θα πρέπει το στρώμα να έχουμε ένα καλό στρώμα, να μην είναι δηλαδή πολλών ετών. Ναι. Εντάξει, τώρα το στρώμα δεν μας ενδιαφέρει είτε σκληρό είτε μαλακό. Εντάξει, μπορεί, εξαρτάται τι θα έχει συστήσει ο ορθοπαιδικός μας, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ναι. Απλά θα πρέπει ένα στρώμα που είναι άνετο. Ναι. Δηλαδή να μην έχει χαλάσει με τα χρόνια, να μην έχει γούβες που το λέμε. Ναι. Νομίζω ότι μια φορά στα 10 χρόνια πρέπει να αλλάζουμε το στρώμα, κάθε 10 χρόνια. Καλό θα ήταν, και ίσως και ανάλογα και νωρίτερα. Και νωρίτερα θα πρέπει μπορεί, τουλάχιστον μια φορά το μήνα να αερίζεται το στρώμα, να βγαίνει έξω. Ή να ήλιο, καθαρίζεται από ακάρεα, για παράδειγμα. Τα ακάρεα, μπράβο. Ναι. Γιατί θα πρέπει κάθε τις πρωινές ώρες που υπάρχει ο ήλιος, για 2 ώρες τουλάχιστον, να αερίζουμε το σπίτι, mm-hmm. να μπαίνει ηλιοφάνεια μέσα στο δωμάτιο. Το μαξιλάρι. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στα ακάραια που είπατε. Δυστυχώς μετά την πανδημία πολλοί άνθρωποι υποφέρουν με ακάραια. Βέβαια. Γιατί ήμασταν πολύ στο σπίτι. Ουσιαστικά τα ακάραια τι κάνουν? Τρέφονται από τα κύτταρα του οργανισμού μας. Και σιγά σιγά όταν περάσουν στην αναπνευστική μας οδό μας δημιουργούν προβλήματα με αλλεργίες που και αυτές πάλι μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο. Το μαξιλάρι, όσοι έχουν και πρόβλημα με το αυγενικό. Εννοείται, εντάξει. Το μαξιλάρι μας ενδιαφέρει πάντα πάλι με τις οδηγίες του γιατρού, του γιατρού μας. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αυγενικό, θα του συστήσει κάποιο ειδικό ορθοπαιδικό μαξιλάρι ο γιατρός του. Αλλιώς επιλέγουμε πάλι ένα μαξιλάρι που δεν είναι πάρα πολύ σκληρό, ούτε πολύ μαλακό, ένα μέτριο μαξιλάρι. Και ανάλογα και με το σωματότυπο, νομίζω παίζει ρόλο και ο σωματότυπος. Εννοείται και ο σωματότυπος. Και μια άλλη οδηγία, καλό είναι μέσα στο υπνοδωμάτιο να μην υπάρχει κάποια τηλεόραση, γιατί δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τι κάνουμε, αφήνουμε τη τηλεόραση να παίζει και κοιμόμαστε παράλληλα. Οπότε αυτό που κάνει είναι ακούμε τους ήχους και τους επεξεργάζεται το εγκέφαλός μας καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα δωμάτιο να είναι λίγος ο φωτισμός, να μην υπάρχει έντονος φωτισμός, να υπάρχει ησυχία μέσα στο χώρο.
Και γενικά θα πρέπει το δωμάτιό μας και το κρεβάτι μας να είναι χώρος που είναι για ανάπαυση και για ξεκούραση. Δεν θα πρέπει δηλαδή να παίρνουμε εργασίες. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ, έχω π.χ. κάτι που έχει γράφει ο κατοικό. Να πάρω να το κάνω πριν κοιμηθώ στον ύπνο. Κάποιοι διαβάζουν πριν να κοιμηθούν, θεωρούν ότι τους βοηθάει να κοιμηθούν μετά καλύτερα. Εντάξει, στο διάβασμα εννοείται θα βοηθήσει. Απλά εννοούμε να είναι κάτι που δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν διαβάζει κάποιο έγγραφο, ας πούμε. Κάποια αρμοδιότητα πρέπει να κάνει την επόμενη μέρα. Ναι. Που να έχει σχέση με δουλειά. Να συνδέσουμε περισσότερο τον ύπνο. Να το συνδέσουμε τον ύπνο μας περισσότερο με την ξεκούραση, όχι με τις δουλειές. Γιατί υποσυνείδητο ο εγκέφαλός μας δυστυχώς θα το συνδέσει αυθόρμητα με τις δουλειές. Κύριε Βασιλάκου, μας είπατε πολλά χρήσιμα και πιστεύω ότι θα υποθούν πολλά περισσότερα στην ημερίδα που ξεκινά σε λίγο και θα απαντήσετε και σε ερωτήσεις, εννοείται. Εννοείται, θα απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, ναι. Μάλιστα. Είμαστε εγώ ως επισκέπτης υγείας, σας είπα, είναι από το κέντρο κοινότητας ο ψυχολόγος που θα ασχοληθεί πιο πολύ με το άγχος, υπάρχει κοινωνική λειτουργός. Που θα μιλήσει πια και εκείνη με το κομμάτι της, δηλαδή θα υπάρχει μια πλήρη κάλυψη. Εντάξει, ουσιαστικά δεν θα υπάρχει στο ιατρικό κομμάτι, επειδή είναι λίγο. Μιλάμε για πολλές ειδικότητες που μπορούν να σχετίζονται. Εντάξει, τώρα δεν πάμε σε εξειδικευμένες περιπτώσεις. Τα προβλήματα θέλουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με το να ρυθμίσουμε το βιολογικό μας ρολό και να κάνουμε κάποιες απλές οδηγίες για να βοηθηθούμε. Μάλιστα. Αυτά ουσιαστικά είναι εντάχει τη σημερινή εκδήλωση. Ήδη υπάρχει αρκετό κόσμο που έχει μαζευτεί στην αίθουσα. Και όποιος άλλος από τους τηλεθέατες μας ακούει μπορεί να έρθει. Θα έρθουν 11 περισσότεροι. Ώρα, 11 και κάτι θα ξεκινήσουμε. Θα έρθουν σίγουρα περισσότεροι στην ώρα που έχετε πει, 11 η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύω τώρα για να πρόκληση. Προετοιμαστείτε κι εσείς. Να είστε καλά. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας σε όλους τους συνεργάτες σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.